Στην χύτρα βάζουμε το τεμαχισμένο κοτόπουλο, τα καρότα, το κρεμμύδι. Προσθέτουμε νερό μέχρι να καλύψει το κοτόπουλο. Ελαιόλαδο. Και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 30 με 45 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο, αφαιρούμε το κοτόπουλο. Περνάμε από σουρωτήρι το ζουμί. Το βάζουμε στη φωτιά να βράσει. Ξεψαχνίζουμε το κοτόπουλο. Προσθέτουμε το ρύζι, το βούτυρο και αφήνουμε να μαγειρευτεί για 10 λεπτά. Χτυπάμε τον κρόκο μαζί με το χυμό λεμονιού. Προσθέτουμε το κοτόπουλο στη σούπα. Παίρνουμε ζεστό ζωμό και το ενσωματώνουμε στο αυγολέμονο. Όταν πάρει θερμοκρασία, το ρίχνουμε στη σούπα και ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και λεμόνι ανάλογα στα γούστα μας. Σερβίρουμε με ομό λάδι και φρέσκο πιπέρι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι σε ένα σκεύος. Κάνουμε ένα βαθούλωμα. Ρίχνουμε το αλάτι. Το μισό νερό και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το ξύδι, το σπορέλαιο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ρίχνουμε το γάλα, το υπόλοιπο νερό και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το αλεύρι μέχρι που να γίνει μαλακή ζύμη. Χωρίζουμε και την πλάθουμε σε μπαλάκια. Σε καλά αλευρωμένη επιφάνεια τα ανοίγουμε σε φύλλα. Βουτυρώνουμε το καθένα ξεχωριστά. Τοποθετούμε το ένα επάνω στο άλλο ανά 4. Αλευρώνουμε καλά και ανοίγουμε όσο πιο λεπτό φύλλο μπορούμε.
βουτυρώνουμε καλά. Το χωρίζουμε σε λωρίδες. Απλώνουμε φέτα. Διπλώνουμε ελαφρώς τις άκρες χωρίς να πιέσουμε. Και δίνουμε το χαρακτηριστικό σχήμα χωρίς να πιέζουμε. Τα τοποθετούμε σε βουτυρωμένο ταψί. Βουτυρώνουμε. Ρίχνουμε λίγο σπορέλαιο. Ραντίζουμε με νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Αναμειγνύουμε το μέλι με την πύρα. Βάζουμε το κρέας. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 24 ώρες. Καλύπτουμε την γάστρα με λαδόκολλα, τοποθετούμε το κρέας προσθέτουμε το κρεμμύδι τις πολύχρωμες πιπεριές αλάτι πιπέρι γλυκιά πάπρικα ρίγανη την μαρινάδα ελαιόλαδο σκεπάζουμε με αντικολλητικό χαρτί. Σκεπάζουμε με το καπάκι και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 2,5 με 3 ώρες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη να ασπρίσουν. Κοσκινίζουμε το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Το κακάο. Τις βανίλιες και ανακατεύουμε να γίνουν ζύμη.
Την απλώνουμε σε δύο φόρμες 26 εκατοστών με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 15 λεπτά. Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και ενσωματώνουμε την πραλίνα φουντουκιού. Στα 2 τρίτα της κρέμας βάζουμε κομμένα φεραίρο και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις. Χρησιμοποιούμε το ένα κρύο παντεσπάνι ως βάση, προαιρετικά σιροπιάζουμε απλώνουμε την κρέμα με τα σοκολατάκια Καλύπτουμε με το άλλο παντεσπάνι και προαιρετικά σιροπιάζουμε. Αφήνουμε το γλυκό μας για 2 ώρες στο ψυγείο. Στην κρέμα που έχουμε κρατήσει ενσωματώνουμε τη λιωμένη σοκολάτα και καλύπτουμε την τούρτα Ferrero. Προαιρετικά διακοσμούμε με λιωμένη σοκολάτα. Και σοκολατάκια Ferrero. Αφήνουμε για 2 ώρες στο ψυγείο πριν σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Χρόνια πολλά και καλή επιτυχία!